Δεν έχετε κάποιο μονοπάτι για να φτάσετε στην αυτογνωσία? Δεν υπάρχει κάποιο μονοπάτι. Υπάρχουν πολλά περιπτώσει που έχουν πει διάφοροι σοφοί άνθρωποι, αλλά είναι ένα, είναι πολύ απλό, ξέρετε. Να κάθεται κάποιο στη σιωπή. Να κάθεται κάποιο με την αναπνοή του. Να αφουγκράζεται την εισπνοή, την εκνοή. Και να είναι τόσο πολύ αφοσιωμένο που όταν κάθε φορά έρχεται το νους και του λέει πστ, είσαι ανίκανο, πστ, θα πεθάνει, πστ, τι θα γίνει το Τζίπρα, πστ, τι θα γίνει το Μητσοτάκι. Άσανε τώρα. Μην με ταράζει. Κάτι με του κύκλου. Μην μου ταράζει του κύκλου. Έτσι και με την αναπνοή. Μην με ταράζει τώρα. Μετά. Και να αισθάνεται την αναπνοή. Με τον καιρό θα διαπιστώσει ότι αναπνέει ανεξάρτητα από αυτό. Από το μουρλό που του λέει ότι είναι ανίκανος. Απλά αναπνέει. Και μάλιστα η αναπνοή δεν είναι δική του, είναι η ίδια αναπνοή όπως θα στη φύση. Μεταξύ πουλιών, δέντρων, το ριάκι, τις πέτρες. Όλα είναι μία αναπνοή. Αλλά σιγά σιγά.